It's Friday the 31st of October. My name is... Σας καλωσορίζω στη σύντομη επισκόπηση της ημέρας από την EDX Capital. Τις βραδινές ώρες το Ιαπωνικό χρηματιστήριο ανέβηκε 5% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Το Ιαπωνικό γιεν έπεσε σε χαμηλά 7 ετών απέναντι στο δολάριο. Αυτές οι μεταβολές ήταν αποτέλεσμα της ευνηδιαστικής απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας να αυξήσει τις ενέσεις ρευστότητας που κάνει στην οικονομία με στόχο να αυξήσει τον πληθωρισμό στη χώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι μετοχικοί δείκτες σημείωσαν σημαντική άνοδο λόγω θετικών ανακοινώσεων για το ΑΕΠ της Αμερικανικής οικονομίας μόλις μία μέρα μετά τις ανακοινώσεις νομισματικής πολιτικής από τη Fed. Επίσης, η εταιρεία πιστωτικών καρτών Visa ικανοποίησε τους επενδυτές με τα αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσε. Ο Dow Jones κέρδισε 221 μονάδες, δηλαδή άνω του 1%, και ο S&P κέρδισε 12 μονάδες. Το δολάριο βρέθηκε σε τιμές που έχει να δει από το 2008 απέναντι στο γεν, ενώ το ευρώ έχει υποχωρήσει σε χαμηλό ρυθμό των εβδομάδων, απέναντι στο αμερικανικό νόμισμα. Στο ξεκίνημα των συναλλαγών, η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου κινείται λίγο κάτω από τα 1,26. Στα εμπορεύματα, τιμή του χρυσού κινείται κάτω από τα 1.200 δολάρια, συνεχίζοντας την πτωτική κίνηση των τελευταίων ημερών. Πτώση και για το αργό πετρέλαιο κοντά στο 80 δολάρια το βαρέλι. Στο πρωινό άνοιγμα, μεγάλα κέρδη για τους ευρωπαϊκούς δείκτες DAX και FTSE. Αυτά και σήμερα με την επισκόπηση της ημέρας από την EDX Capital.